Αντίδικοι. Έτσι το βλέπεις. Αντίδικοι δεν θα είμαστε. Εγώ νομίζω ότι ήμασταν κάτι άλλο, αλλά προφανώς πέφτω έξω. Για τη δουλειά μιλάω, Λουκά. Ναι, για τη δουλειά, ακριβώς. Σε αυτή την υπόθεση τυχαίνει να είμαστε απέναντι και μπορεί και να ξανατύχει. Το ξέρεις όμως ότι ούτε εγώ το ήθελα. Και αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δηλαδή στα δικαστήρια θα είμαστε αντίπαλοι, θα σφαζόμαστε και στο σπίτι αγκαλίτσα. Και στα δικαστήρια και στο σπίτι προτεραιότητά μου είσαι εσύ. Αυτή η υπόθεση είναι μεγάλη, θα σε εκτοξεύσει. Και σένα επίσης. Εγώ μωρό μου υπάλληλος είμαι σε ένα γραφείο. Το γραφείο έτυχε να δεχτεί αυτή την υπόθεση και εγώ απλώς... Εντάξει, εντάξει, Λουκά, μια χαρά έκανες. Καλά έκανες. Άλλωστε εγώ δεν το είπα. Ναι, εγώ γιατί δεν το βλέπω για καλά τώρα. Όχι, όχι, όχι. Πολύ καλά έκανες. Πολύ καλά έκανες. Να βγεις στην ανεργία για χάρη μου. Τι λες τώρα. Πού να βρεις και γραφείο τώρα να σε προσλάβει. Ξέρεις και κανένα δικηγόρο που να έχει γραφείο. Σωστά. Για τη δική μας συνεργασία τα έχουμε πει. Ναι, αλλά τώρα άλλαξαν οι συνθήκες. Σε καταλαβαίνω όμως. Πώς να έρθεις εμένα. Να αισθάνεσαι υπαλληλός μου ότι σου πετάω τις υποθεσούλες που δεν γουστάρω. Τώρα το χοντρένεις εσύ όμως, ε. Οκ. Okay. Θα το βάλω στη δίαιτα από Δευτέρα. Είμαι υπερήφανος για σένα. Γιατί λοιπόν δεν μπορούμε να το αφήσουμε εκεί το πράγμα και πρέπει να βάζουμε και τα δικά μας μέσα στη σούπα. Ποια είναι τα δικά μας τελικά. Γιατί έχω μπερδευτεί. Δηλαδή είχα άλλη εικόνα. Νόμιζα ότι η αγάπη μας ήταν πάνω απ' όλα, πέρα απ' όλα. Η αγάπη μας είναι δυνατή να ξεπεράσει τα πάντα, αλλά συνέχεια τις βάζουμε εμπόδια. Και τα ξεπερνούσε. Τώρα όμως. Τι τώρα, Νόρα μου. Τίποτα δεν ξεπερνάει την αγάπη μου για σένα. Είμαι τρελός για σένα όπως ήμουνα. Θέλω να ζήσω και να γεράσω μαζί σου. Και παρόλα αυτά στρέφεσαι εναντίον μου στην πιο σημαντική δίκη της καριέρας μου. Μαζί αποφασίσαμε να διαχωρίσουμε τα επαγγελματικά μας. Είπαμε να τα διαχωρίσουμε, όχι να τα διαλύσουμε. Άλλο να αποσυρθείς από την υπόθεση και άλλο να αναλάβεις την υπεράσπιση. Συγγνώμη, εσύ δεν με παρότρινες να δεχτώ. Τώρα γιατί αντιδράς έτσι. Τι να έκανα όταν με απειλήσει ότι θα βγεις στην ανεργία. Μωρό μου, όποιος και να είναι απέναντί σου, θα σκίσεις. Α, για μένα γίνεται όλο αυτό. Λουκά, δεν είμαι χαζή. Δεν είμαι. Μου χρυσώνεις το χάπι, λες και με κάνα παιδάκι. Είναι δυνατόν ότι δήθεν το κάνεις για την καριέρα μου. Τη δική σου φροντίζεις. Και είναι κακό αυτό. Αν καταστραφεί η δικιά μου καριέρα, καταστρεφόμαστε κι εμείς. Ναι, γιατί εγώ σε αγάπησα για την έγκλη σου. Μην ειρωνεύεσαι, Νόρα. Εγκλωβισμένος είμαι. Όποιο βήμα και να κάνω, απειλεί τη σχέση μας. Προσπαθώ λοιπόν να επιλέξω αυτό που νομίζω ότι θα κάνει το λιγότερο κακό. Το ελπίζω. Πραγματικά το ελπίζω. Κάνει το κορίτσι μου. Πιο το παθιασμένο ή το νησταγμένο. Μωρέ, Λουκά, ακούω. Καταλαβα. Το νησταγμένο. Χάλια είμαι. Πονάει το κεφάλι μου πάρα πολύ, κοντά που να σπάσει. Κουράστηκες σήμερα. Ναι, ήταν μια έντονη μέρα. Να σου πιάσω το μέτωπο να παίρνω τον πόνο. Θα πιαστείς, εσύ πώς θα κοιμηθείς, δεν θα μπορείς. Ωραία, σε πιάνω εγώ και ας πιαστώ. Όχι, άστο, θα έχω την έγνοια σου και δεν θα μπορώ. Καλύτερα να κοιμηθούμε. Καλά, κορίτσι μου, πώς θες εσύ. Μη στεναχωριέσαι, αύριο μας περιμένει μια άλλη μέρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Καλή νύχτα. Κουδούνι. Συγγνώμη, πλάκα μου κάνεις τώρα. Εγώ όχι. Τα ρήφας κάνει πλάκα. Κοιμήσου, ρε μου, θα το χειριστώ. Το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Τώρα, Παναγιά μου, τώρα. Θέλω να σε πάω πίσω μερικούς μήνες. Πρώτα που κοιμόσουν ειρηνικά με το σήμα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων. Έχω πρόβλημα, ρε. Και που πάνω που σ' είχε πιάσει ο Μορφέας και άρχιζε να σου λέει ωραία γλυκόλογα στα αυτή, βαρούσε το κουδούνι. Πώς νιώθεις? Είμαι χάλια, γι' αυτό ήρθα. Λοιπόν, βάλε ένα ποτό να στα πω. Τι ποτό, ρε. Εδώ σου λέω, κοιμόμαστε. Η Νόρα μου έχει πονοκέφαλο. Ρε, βάλε ένα ποτό, σου λένε. Σιγά, κοιμάται, σου λέω.
Να ξυπνήσει. Τη Δάφνη πώς την ξυπνούσατε? Λοιπόν, λέγε τώρα, πήγες να τις μιλήσεις? Όχι. Γιατί ρε, δεν είχες πει ότι θα πας? Ναι, έτσι το είπα για να σε ξεφορτωθώ. Δεν την πιστεύω ρε, καλή δουλειά σου, με τον πόνο μου παίζεις. Και εσύ παίζεις με τον ύπνο μου και το βιορυθμό μου. Ωραία, πήγα εγώ και τη βρήκα. Και τα έκανες χειρότερα, να υποθέσω. Και λίγα λες. Γιατί το κάνεις λοιπόν αυτό, αγόρι μου? Αφού το βλέπεις, όσο το προσπαθείς, τόσο χειρότερα τα κάνεις τα πράγματα. Τουλάχιστον να διασώσεις και μια κάποια αξιοπρέπεια. Ρε, εδώ χαλάει ο γάμος μου και θα διασώσω την αξιοπρέπειά μου? Ναι, σου λέω να πάρεις τις αποστάσεις σου για να δεις λίγο τα λάθη που κάνεις. Ξεχνάς κάτι πάρα πολύ βασικό, Λουκά μου. Εγώ δεν έχω κάνει κανένα λάθος. Α, τότε, αγόρι μου, εντάξει, άραξε. Άραξε. Δεν σου αξίζει η Δάφνη προφανώς, λοιπόν τρέχα να βρεις την καλύτερη. Θα την ξεχωρίσεις από το φωτοστέφανο. Αυτή τη συμβουλή μου δίνεις τώρα? Ναι, αυτή έχουμε σε απόθεμα. Σας αρέσει? Αν δεν σας αρέσει, ελάτε πάλι αύριο το πρωί. Προς το παρόν έχει κλείσει το κατάστημα. Με διώχνεις δηλαδή? Όχι, όχι εγώ. Εγώ δεν σε διώχνω. Εσύ φεύγεις. Οικειοθελώς. Οικειοθελώς δεν πάω πουθενά, αγόρι μου. Όχι, μην δίνεσαι, μην βολεύεσαι. Εδώ. Ρε, μου λέει ψέματα μπροστά στα μούτρα μου. Εδώ σε κερατώνει. Το ψέμα σε χάλασε. Με κερατώνει, α, ακόμα. Δηλαδή δεν είναι αυτό που λέμε με έχει κερατώσει μία φορά? Α, αγόρι μου, αυτά τα πράγματα δεν πάνε με το τεμάχιο. Είναι να μην γίνει το κακό. Άπαξ και έγινε, δεν μετράς φορές. Σωστά. Τι σωστά, ρε καμένε, τι σωστά. Πιστεύεις δηλαδή στα αλήθεια ότι η Δάφνη σε κερατώνει και γελάει και εις βάρος σου τόσο πολύ την ξέρεις? Το καταλαβαίνω, Λουκά. Το νιώθω το ψέμα της. Ωραία, τότε ακολούθησε τη συμβουλή μου λοιπόν. Άστε να πήγει, πες διάλεξα λάθος γυναίκα και προχώρα. Άντε. Την αγαπάω, ρε. Ποια αγαπάς εσύ, αυτή που θάβεις νυχθημερών? Όχι αυτή, την άλλη, την παλιά τη Δάφνη. Α, η παλιά μας τελείωσε. Το καινούριο μοντέλο, το βελτιωμένο, με το GPS, το θέλουμε, ναι ή όχι? Ωραίος φίλος είσαι, ρε. Πολύ ωραίος φίλος. Τι να σου πω, αγόρι μου, ένας από τους δυο σας άλλαξε. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ή λοιπόν βρίσκετε νέους κώδικες επικοινωνίας, αν θέλετε να το παλέψετε, αλλιώς... Εντάξει, ένα συνενετικούλ είναι αυτό. Περνάτε κι εσείς στην ιστορία της στατιστικής και προς το παρόν, καλή σας νύχτα. Τον κακό σου τον καιρό, ρε. Αλλά πού θα πάει? Θα γυρίσει ο τροχός και όταν θα ζητήσει τη βοήθειά μου, θα φας την πόρτα στη μούρη. Και εσύ επίσης. Απόψε πήρες την πρώτη κίτρινη. Αν έρθεις πάλι με το ίδιο πρόβλημα, θα φας κόκκινη κάρτα και θα πας στα αποδυτήρια. Κατανοητό. Σφύριξα και έληξες. Τι να πω, Χριστέ μου, δεν ξέρω να διαλέγω ούτε γυναίκα ούτε φίλους. Αλλά έτσι είναι. Στις χαρές και στα γλέντια, όλοι στην ΕΔΕ. Ναι, 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 ναι. Τώρα που με σφάζει ο πόνος, μόνοι μας, ο καθής στη δουλειά του. Παναγιά μου. Πώς τον άντεξες, ρε Δάφνη, πώς τον άντεξες? Τίποτα, κάνει πειράματα. Θέλει να δει πόσο αντέχει ένας φυσιολογικός άνθρωπος στην παρέλεια. Ε. Τίποτα, θα κοιμήσω, αγάπη μου, το χέρι στέγω. Καληνύχτα, αγάπη. Καληνύχτα. Υπέβαλαν μήνυση. Καλώς θα έρθω το μεσημέρι να το δούμε. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Το πιστεύω. Τι έγινε? Έγινε ατύχημα σε κάποιο εργοτάξιο. Και πέσαν μηνύσεις? Κανονικά και με τον νόμο. Ευτυχώς γλιτώσαμε το αυτόφορο. Ούτε μια γόβα δεν σε αφήνουν να φορέσει με την ησυχία σου πια. Και πώς ακόμα. Ξέρεις τι δουλειά με περιμένει, τι τρέξιμο με περιμένει σήμερα και όχι μόνο σήμερα. Αυτά έχει η ελεύθερη δικηγορία, μωρό μου. Ενώ εγώ στο γραφειάκι μου με το μισθούλι μου βρέξει χιονίσει. Μια χαρά. Έλα, έλα, έχουμε δουλειές. Βιάζομαι, λέμε. Πα, πώς άλλαξαν έτσι οι κύριοι, βρε παιδί μου. Η κυρία Φωκά έτοιμη σε χρόνο ρεκόρ. Μετά σου λέει δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Καίγομαι, Βενέτη, καίγομαι. Φύγε, παιδί μου, από τη μέση, με εμποδίζεις. Θα πιω το καφεδάκι μου. Το καφεδάκι σου στο γραφειάκι σου με το μισθούλι σου. Έλα, Βενέτη, επίγομαι, λέμε, βιάζομαι. Έτσι, θα φύγεις χωρίς μπλούζα. Ε. Στιάκι, στιάκι. Όχι, θα με πεις και μίζερο. Τι θα γίνει, θα φύγουμε? Βιάζομαι, λέμε. Ας το φεύγω. Έπει, κάτσε, ρε παιδάκι μου. Μέση κουνήσου, Βενέτη, κουνήσου. Ένα τέταρτο καθυστέρη. Ένα τέταρτο.